Πάντως θα μπορούσα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή είστε παλιότερος από μένα, θα θυμάστε βέβαια ότι υπήρχαν αυτά τα κίνητρα παλαιότερα και χρησιμοποιούνταν σε... Όχι αβατμό, τόσο τολμηρά. Και χρησιμοποιούνταν... Παίρνανε μοριοδότηση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία κυριολεκτικά σκουπίστηκαν με βάση την πολιτική που ασκείται στην δημόσια υγεία από όλες τις κυβερνήσεις. Εν πάση περιπτώσει, άκουσα τον κύριο Υπουργό να εκφράζει την κατανόησή του στο πρόβλημα. Δεν έχουμε σκοπό να αμφισβητήσουμε βεβαίως αυτά σας τα συναισθήματα, κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, δεν αρκούν, διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και ούτε βέβαια μένουμε ικανοποιημένοι ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι κάτοικοι της Σαμοθράκης από την απάντηση που δώσατε ότι θα επισκέπτεται παιδίατρο στο νησί αναδίμηνο. Δηλαδή, τι θα περιμένουν τα παιδιά, 2 μήνες, θα κοιτάνε να μην αρρωστήσουν και θα προγραμματίζουν την επίσκεψη, την αρρώστια τους με βάση την επίσκεψη του παιδιάτρου. Νομίζουμε ότι δεν είναι σοβαρή, ας μου επιτραπεί, η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και, εν πάση περιπτώσει, γενικεύοντας και τη συζήτηση, ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η έλλειψη κινήτρων, είναι η έλλειψη, αν θέλετε, μιας φιλολαϊκής πολιτικής στο χώρο της υγείας, η οποία βεβαίως στερείται τα τελευταία χρόνια των πόρων εκείνων που υπάρχουν, που είναι ανάγκη να διαθέτει, έτσι ώστε να ικανοποιούνται στοιχειωδώς οι ανάγκες της υγείας ενός του ελληνικού λαού σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και αν ζει. Είπαμε προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή μιλάμε για τον παιδίατρο, για την έλλειψη του παιδιάτρου στο νησί της Σαμοθράκης, μη θεωρηθεί ότι το υπόλοιπο κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης του νησιού ότι είναι μια χαρά. Κάθε άλλο, συνολικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι η δημόσια υγεία στη Σαμοθράκη νοσεί. Και νοσεί βαρύτατα. Αφού ξέρετε κι εσείς, φαντάζομαι, ότι το κέντρο υγείας της Σαμοθράκης μετά από εκείνη την καταστροφική πλημμύρα του 2017 του Σεπτέμβρη, επειδή πήγα και το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, ήταν κτισμένο μέσα στο ρέμα, παρακαλώ, δεν έμεινε τίποτα από το ισόγειο, δεν λειτουργεί αυτό το κέντρο υγείας και αυτή τη στιγμή λειτουργεί το αγροτικό ιατρείο της Καμαριώτισσας κάτω στη θάλασσα, για όσους έχουν πάει, όπου υπάρχουν 3 γιατροί και ένας αγροτικός γιατρός ειδικευόμενος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες του νησιού σε 24-ωρη βάση. Βεβαίως, εδώ έρχεται η 4η υγειονομική περιφέρεια, όπως είπατε κι εσείς, και υποχρεώνει και μετακινεί, εν πάση περιπτώσει, ανά τετραήμερο έναν γιατρό, πότε από την Καβάλα, πότε από την Ξάνθη, πότε από την Κομωτινή, πότε από τον Εύρο, να πάει στη Σαμοθράκη και να μείνει για 4 μέρες, έτσι ώστε να λειτουργήσει στοιχειωδώς ο κύκλος των εφημεριών. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Υπάρχει ένα ζήτημα με το κέντρο υγείας, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το σχετικό κονδύλι, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα ο χώρος για να ανεγερθεί. Είναι επίγον το ζήτημα και να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει και έλλειψη οδηγών για το ασθενοφόρο του νησιού. Τέλος, και για να κλείσω, γιατί θέλω να μας αρέσει, να είμαστε πειθαρχημένοι στο χρόνο μας, νομίζω, επανερχόμενος στο ζήτημα... Ήζητε και χαλάτε και κλείνω, και κλείνω. Νομίζω ότι, κύριε Υπουργέ, για τη στήριξη των νέων ζευγαριών, για τη στήριξη των παιδιών, καλά είναι και τα 1.000, καλά είναι και τα 2.000 που αποφάσισε να δίνει η κυβέρνηση, θα τα πάρουν οι άνθρωποι. Όμως δεν αρκούν. Απαιτούνται πιο συνδυασμένα μέτρα από την πολιτεία, για την υγεία των παιδιών, από τότε που θα γεννηθούν μέχρι που θα μεγαλώσουν, για την εκπαίδευσή τους, για τους παιδικούς τους σταθμούς, για την πρόνοιά τους, και δυστυχώς προς αυτήν την κατεύθυνση ελάχιστα βήματα γίνονται. Αυτό που μένει και στους κατοίκους της Σαμοθράκης είναι να διεκδικήσουν αγωνιστικά αυτά τους τα αιτήματα και τα δικαιώματα και να διεκδικήσουν αγωνιστικά, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα νησί το 2021, σε ένα νησί 3.000, να μην υπάρχει παιδίατρος. Ευχαριστώ.